Ο πόλεμος Ισραήλ-Γάζας έχει επηρεάσει σοβαρά τις υποδομές και την καθημερινή ζωή των κατοίκων και των δύο πλευρών, ειδικά μετά την πλήρη διακοπή λειτουργίας του μοναδικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Γάζας, εν μέσω ισχυρών βομβαρδισμών της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ. Αυτή η κρίση προέκυψε όταν το εργοστάσιο τελείωσε από καύσιμα, μια κατάσταση που επιδεινώθηκε από την απόφαση του Ισραήλ να διακόψει τις προμήθειες καυσίμων, ηλεκτρισμού και ίδρυυση στη Λωρίδα, καθώς βρίσκεται υπό καθεστώς πολιορκίας. Το blackout στη Γάζα έχει αφήσει αμέτρητα σπίτια χωρίς ρεύμα, επηρεάζοντας σοβαρά τα νοσοκομεία, τα συστήματα ίδρυυσης και άλλες βασικές υπηρεσίες. Οι ανθρωπιστικές επιπτώσεις αυτού είναι τεράστιες και προκλήθηκαν από τις πρόσφατες τρομοκρατικές ενέργειες που εξαπέλυσε η Χαμάς στο Ισραήλ. Η ένταση και οι απώλειες της σύγκρουσης έχουν επίσης κλιμακωθεί δραματικά. Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές οδήγησαν στην κατεδάφιση ολόκληρων οικοδομικών τετραγώνων στη Γάζα, όπως ακριβώς είχαν προειδοποιήσει τόσο οι αρχές του Ισραήλ όσο και οι ενόπλες δυνάμεις του. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις IDF συγκεντρώνονται συνεχώς στα σύνορα, με δηλώσεις που αναφέρουν ότι θέλουν να ισοπεδώσουν τη Γάζα και να ξεριζώσουν τη Χαμάς πριν εξαπολυθεί η χερσαία επέμβαση. Εν μέσω της αναταραχής, το πολιτικό τοπίο στο Ισραήλ είναι επίσης μάρτυρας μιας ενωτικής κίνησης. Ο Μπένι Γκάντς, εξέχουσα προσωπικότητα της αντιπολίτευσης, ανακοίνωσε συμφωνία για το σχηματισμό κυβέρνησης ενότητας και πολέμου με τον σημερινό Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αυτή η κίνηση θεωρείται ως μια προσπάθεια να παρουσιαστεί ένα ενιαίο μέτωπο απέναντι στους εχθρούς του Ισραήλ. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά την κατάσταση, με πολλούς ηγέτες και οργανώσεις να εκφράζουν βαθιά ανησυχία για την κλιμακούμενη βία. Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, έχει προειδοποιήσει για τις σοβαρές συνέπειες για την ασφάλεια και τις ανθρωπιστικές επιπτώσεις του πολέμου. Υπάρχουν αυξανόμενες εκκλήσεις για άμεση κατάβαση του πυρός και μια διπλωματική λύση για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των αμάχων και στις δύο πλευρές, που μέχρι τώρα όμως δεν έχουν αποδώσει καρπούς. Η Αίγυπτος φέρεται επίσης να είναι σε συζητήσεις με το Ισραήλ και τη ΣΥΠΑ για να βρεθεί τρόπος να δημιουργηθούν ανθρωπιστικοί διάδρομοι ώστε να ξεφύγουν οι άμαχοι της Γάζας από τους βομβαρδισμούς. Πείτε μας τη γνώμη σας για τις εξελίξεις αυτές στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεο και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, mshd.gr.